Η πόλη Ζρένιανιν είναι η μεγαλύτερη πόλη του σερβικού μέρους της επαρχίας του Βανάτου. Για πρώτη φορά αυτή η πόλη αναφέρεται σαν οικισμός με όνομα Μπέτσκερεκ ακόμα το έτος 1326 και μέχρι πρόσφατα η βιομηχανία παραγωγής τροφίμων σε αυτήν την πόλη ήταν η μεγαλύτερη στα Βαλκάνια. Η πόλη Ζρένιανιν αποσπά ακόμα και σήμερα το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών και μπορούμε να πούμε ότι εκτός από τη βιομηχανία αυτή η πόλη και η τριγύρω περιοχή έχουν εξαιρετικά ανεπτυγμένο τουρισμό. Τον 15ο αιώνα ο Ούγγρος βασιλιάς Ζίγμουντ δόρισε την πόλη Μπέτσκερεκ στον Σέρβο δεσπότη Στέφανο Λαζάρεβιτς και μετά το θάνατο του Στέφανου η πόλη πέρασε στην ιδιοκτησία του Σέρβου δεσπότη Τζούρατζ Μπράνκοβιτς. Από τότε και στο εξής στην πόλη και στην τριγύρω περιοχή άρχισαν να έρχονται Σέρβοι οι οποίοι εγκατίστανται εκεί μονίμως και επίσης η επαρχία του Βανάτου έλαβε τότε την ονομασία Μικρή Ράσκα. Σήμερα εκτός από τους Σέρβους που αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού στην πόλη Ζρένιανιν ζουν ακόμα και Ούγγροι, Ρουμάνοι, Ρωμά, Σλοβάκοι και εκπρόσωποι 14 ακόμα λαϊκών μειονοτήτων. Η πόλη Ζρένιανιν διαθέτει και μακρά θεατρική παράδοση, επειδή έχει και το παλιότερο θέατρο στη Σερβία, που χτίστηκε το έτος 1839. Επίσης η πόλη είναι γνωστή για τις χοροδίες της παγκόσμιας φήμης, για το λαϊκό μουσείο της, για τα ιστορικά αρχεία, για το φημισμένο κουκλοθέατρο, για τις παροικίες ζωγράφων και άλλα. Το έτος 1745 στην πόλη Ζρένιανιν που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Μπέγκεϊ ιδρύθηκε ζυθοποιία που ήταν μία από τις παλιότερες σε αυτό το μέρος της Ευρώπης. Έτσι κάθε χρόνο στην πόλη λαμβάνει χώρα το εκπαραδόσεως φεστιβάλ που λέγεται Μέρες της Μπύρας στο οποίο επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν την περίφημη μπύρα του Ζρένιανιν. Η πόλη Ζρένιανιν αποτελεί ένα ωραίο μείγμα αρχαίου και νέου. Το έτος 1807 καταρτίστηκε σχέδιο ανάπτυξης της πόλης, το οποίο είναι επίκαιρο ακόμα και σήμερα. Το κέντρο της πόλης αποτελεί τον παλιό πυρήνα με ενδιαφέροντα και επιβλητικά κτίρια από τον 19ο και από τις αρχές του 20ου αιώνα. Το σήμα κατά τεθέν της πόλεως Ζρένιανιν είναι το Δημαρχείο, αρχιτεκτονικό έργο του Ιώσιπ Φίσερ από το έτος 1820. Μέσα στο χολ του Δημαρχείου βρίσκεται το παλιό ρολόι του Μάστορα Πάντελιτς από το έτος 1920. Τριγύρω του Δημαρχείου υπάρχει μια πραγματική όαση της Πρασινάδας, την οποία οι κάτοικοι του Ζρένιανιν αποκαλούν κήπος της πόλης. Επίσης αξίζει να αναφέρουμε και τον κεντρικό δρόμο της πόλης Ζρένιανιν, ο οποίος αποτελεί κατοχυρωμένο μνημείο πολιτισμού. Αυτός ο δρόμος αποτελεί συνάμα και εμπορικό κέντρο με πολλά μικρά και σημαντικά καταστήματα. Σχεδόν κάθε σπίτι σε αυτόν τον δρόμο, που από το έτος 1944 φέρει το όνομα του Σέρβου βασιλιά Αλέξανδρου Καρατζόρτζεβιτς, έχει τη δική του ενδιαφέρουσα ιστορία. Επίσης στην πόλη Ζρένιανιν υπάρχουν 10 γέφυρες υπεράνω του ποταμού Μπέγκεϊ και τέλος αναφέρουμε ότι στην πόλη Ζρένιανιν υπάρχουν 10 εκκλησίες ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει η εκκλησία των Εισοδίων της Παναγίας Θεοτόκου.